Θα σε ενημερώσει, Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Καλό μεσημέρι, Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε νέα αναβολή στη σημερινή διαδικασία, την ακροαματική που αφορά την ποινική υπόθεση εναντίον του τέος υπαρχηγού αστυνομίας, του κ. Ανδρέα Κυριάκου. Να πούμε ότι κατά την προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, που έγινε προμηνός, ο συνήγορος υπεράσπισης του τέος υπαρχηγού ζήτησε, όπως παραδοθεί, όλο το μαρτυρικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου τόσο του πορίσματος των ποινικών ανακριτών που είχαν διοριστεί για να ερευνήσουν την υπόθεση, όσο και των διοικητικών ερευνών της αστυνομίας, οι οποίες αφορούσαν τις διαρροές. Να πούμε ότι ο δικηγόρος του πρώην υπαρχηγού, κατά την πρώτη εμφάνιση του κατηγορουμένου, ζήτησε με επιστολή προς το δικαστήριο, όπως παραδοθεί από την νομική υπηρεσία, το μαρτυρικό υλικό. Η απάντηση τότε ήταν αρνητική. Να πούμε ότι ο λόγος της καθυστέρησης ήταν, όπως ζητηθεί, χρόνος όπου για να μελετηθεί το αίτημα της πλευράς, και σήμερα θα είχαμε απάντηση, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό ούτε και σήμερα, μιας και η κατηγορούς αρχή ζήτησε περαιτέρω χρόνο όπως δει το εν λόγω αίτημα. Να πούμε ότι εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής παρουσιάστηκαν δύο νέα πρόσωπα, νέοι λειτουργοί, οι οποίοι δεν είχαν χρόνο, όπως ανέφεραν, όπως δουν το αίτημα από την μέρα ανάληψης των καθηκόντων. Έτσι η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 20 του μήνα στις 9 το πρωί. Να πούμε εντάχει ότι ο τέος υπαρχηγός αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες, οι δύο εκ των οποίων αφορούν αδικήματα παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και διάδοσης διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών σε σχέση με το περιεχόμενο του φακέλου της Interpol Λευκωσίας, και μία τρίτη κατηγορία η οποία αφορά στο αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου σε σχέση με μελέτη η οποία είχε τίτλο «Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της διαφθοράς στην αστυνομία Κύπρου». Να πούμε τέλος, Νικόλα, ότι να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπαυσε τον υπαρχηγό στις 16 Μαΐου του 2017, επικαλούμενος λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αναμένουμε τα νεότερα στις 20 του μήνα. Ακριβώς, 20 του Σεπτέμβρη, επόμενη